Cause I remember when we were sisters. In the government, in which we thought. Ναταλία Καυκούτσου, εκπρόσωπος του γραφείου Τσίπα της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τις πρόσφυγες στη Λέσβο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, και επειδή είχαμε κακές καιρικές συνθήκες την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα αναβλήθηκε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών του Δήμου Μυτιλίνης, καθώς και το Κέντρο Δικαιωμάτων και Ισότητας Διοτήμα. Θα προβούμε σε μια συμβολική φύτευση λουλουδιών, τριανταφυλλιών, στη μνήμη της Ερατός, της Τούλας και της Ραφαέλας, καθώς και όλων των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί λόγω του φίλου τους στην Ελλάδα και στη Λέσβο τα τελευταία χρόνια. Και θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Κούκου Βιβιάνα, είμαι συντονίστρια του Κέντρου Διοτήμα εδώ στη Λέσβο, ένα κέντρο που δραστηριοποιείται από το 2018, χρηματοδοτείται από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και παρέχει ψυχοκοινωνική, νομική στήριξη και δράσεις πρόληψης σε οποιοδήποτε υποκείμενο που έχει υποστεί έμφυλη βία. Πείτε μας για τη σημερινή σας Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παίρνει ο Δήμος Μυτιλίνης με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία μια τέτοια πρωτοβουλία συμβολική για να τιμήσει τις δολοφονημένες γυναίκες. Αυτό που θέλουμε, που απαιτούμε όλοι, είναι η νομική κατοχύρωση του όρου της γυναικοκτονίας. Ξέρουμε ότι είναι μια λέξη, δεν παραβλέπει το ίδιο το γεγονός, δεν μπορεί να επαναφέρει τα θύματα στη ζωή. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να πάρθουν νομικά και κοινωνικά μέτρα για την προστασία και την υποστήριξη του οποιοδήποτε θύματος έμφυλης βίας, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλες γυναίκες. Είναι σημαντικό επίσης να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι για δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης και για άντρες και γυναίκες, να ενημερωθεί ο καθένας και η καθεμία μας για το τι είναι η βία, ποιες είναι οι μορφές της, πώς αντιμετωπίζεται, πώς προλαμβάνεται. Oba Savi, the hypocrite. We good, good people we miss. Yeah. Good friend we are, oh good friend we lost. Σπάσε τη σιωπή, δεν είσαι μόνη, διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. How long the way? Αθηνά Πασχαλίδη, διοικητικός στέλεχος του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Μυτιλίνης. Κουτουλή Βικτόρια, κοινωνική λειτουργός του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Μυτιλίνης. Ρίχλα Βασιλική, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών λειτουργεί εδώ και 8 έτη και έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια γυναίκες που είναι θύματα έμφυλης βίας, οποιασδήποτε μορφής βίας, σεξουαλικής, σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής. Αλλά και όχι μόνο γυναίκες θύματα βίας, αλλά και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δηλαδή γυναίκες που είναι άπορες, άνεργες, μονογονεϊκές οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο προστοζήν, τρίτης ηλικίας, γυναίκες προσφύγησες μαζί με τα παιδιά τους. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020. Ο Δήμος Μυτιλίνης έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων δομών και στο νησί μας και έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση έως και τον Σεπτέμβριο του 2023, τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής δηλαδή. Στο Ξενώνα παρέχεται ασφαλή στέγη, προστασία, σύντηση, φιλοξενία, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη, εργασιακή, συμβουλευτική και νομική συμβουλευτική μέσω των συμβουλευτικών κέντρων του ΚΕΘΗ ή των Δήμων. Σήμερα είναι μια όμορφη δράση που συνδιοργανώνεται με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το Κέντρο Διοτήμα, με τη συμβολική φύτευση των λουλουδιών σε μνήμη των γυναικοκτονιών το μαύρο ημερολογίου του 2021. Και με μία έτσι ευχή και ελπίδα οι γυναίκες να αντιδρούν, να μιλούν, να αντιστέκονται στη βία,
να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πλέον οι δομές για να μπορέσουν να βρουν στήριξη και βοήθεια. In this future, you can forget your past. No woman, no cry. No, 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 no. No woman, no cry. Oh, oh, oh. No, I'm not crying. Thank you.